Εμείς σήμερα φιλοξενούμε στην εκπομπή τον Μητροπολίτη Κωνσταντίας και αμοχός του Βασίλειο. Καλώς ορίσατε, πανηρότατε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πώς είστε? Καλά, δόξα τω Θεώ. Πώς βιώνετε αυτό τον προεκλογικό περίεργο? Δεν ξέρω αν έχετε ξανακάνει κάτι τέτοιο για την Μητρόπολη ενδεχομένως, αλλά είναι το ότι απευθύνεστε στους πολίτες, έτσι, νομίζω είναι και κάτι δύσκολο για σας ή εκτός, αν θέλετε. Το... Είναι δύσκολο, αλλά από την άλλη πλευρά το βλέπω και σαν ένα τρόπο επικοινωνίας άμεσης πλέον με τον κόσμο που θέλει να μας συναντήσει, να το συναντήσουμε και εμείς, να ακούσουμε τα προβλήματά τους. Οπότε αυτό δεν αφορά μόνο την περίοδο τώρα των εκλογών, αλλά είναι και ένας τρόπος να δούμε, οργανώνοντας ή αναδιοργανώνοντας την ποιματική μας δραστηριότητα μέσα στην κοινωνία σαν εκκλησία. Οπότε αποβαίνει ωφέλιμο και από αυτής της πλευράς η όλη αυτή διαδικασία. Απλά είναι που αντιλαμβάνεστε το ρόλο, αν θέλετε, της Εκκλησίας, του Αρχιεπίσκοπου, διότι αυτή την θέση τώρα διεκδικείται οι 6 Μητροπολίτες. Λέτε να ακούσουμε τα προβλήματα του κόσμου. Αυτό το συζητάμε με υποψήφιους πρόεδρους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι κάτι που μπορεί να κάνει η Εκκλησία, που να έχει να κάνει με την καθημερινότητα των πολιτών, δεν είναι? Είναι πάρα πολλά τα θέματα. Για παράδειγμα, χθες ήμουνα σε μια κοινότητα, στην Ορμίδια συγκεκριμένα, και μου είπαν για το πρόβλημα που έχω για την Εκκλησία τους, αν και δεν ανήκει στη δική μου Μητροπολιτική Περιφέρεια, αλλά λόγω των ανασκαφών που γίνονται εντός της Εκκλησίας, δυσκολεύονται για τις λειτουργικές τους ανάγκες. Και είπα, ναι, θα μιλήσω και εγώ με το Τμήμα Αρχαιοτήτων, θα μιλήσω με τον Υπουργό, ούτως ώστε να εξευρεθεί λύση, να γίνεται, να χρησιμοποιείται η Εκκλησία παρά να την έχουν εκλειστεί λόγω ανασκαφών. Οπότε τέτοια ζητήματα είναι που αντιμετωπίζουμε, αλλά και γενικότερα, όπως για παράδειγμα, και δεν ξέρω αν έχει τεθεί από πολιτικής πλευράς, τι γίνεται με τις περιουσίες των εκτοπισμένων μας, αν θα πρέπει το κράτος να αποφασίσει για να δίνει ένα επίδομα για τις χαμένες περιουσίες ή που δεν μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν, μέχρι να εξευρεθεί. Το θέτουν ως θέμα σε εμάς, το οποίο βεβαίως δεν είναι εμείς που θα το λύσουμε, αλλά αν μπορούμε να το μεταφέρουμε ως Εκκλησία στην κυβέρνηση για να το δει, γιατί είναι όντως ζωτικό το ζήτημα αυτό, δεν είναι απλό. Τώρα αυτά που είναι, αντιλαμβάνομαι, που έχει να κάνει και επειδή είστε Μητροπολίτης ουσιαστικά κατεχόμενης περιφέρειας. Κατεχόμενη, αλλά εδώ μπαίνει και ένα άλλο ζήτημα, αν μου επιτρέψετε. Αυτές τις μέρες θα το έχετε δει, τη συνέχεια της ανακοινώσεις περί του ανοίγματος ολόκληρης της κατεχόμενης πόλης της Αμοχώστου. Μάλιστα, από κάποιες πληροφορίες που είχα, ξένες εταιρείες έχουν αγοράσει ξενοδοχεία στην κατεχόμενη Αμόχωστο για να τα αξιοποιήσουν. Και μάλιστα η πρόθεση των Τούρκων είναι να ανοίξουν όλη την περίκλειστη πόλη, όχι για τους Τουρκοκυπρίους ή για τους Ελληνοκύπριους, αλλά τουρκόφωνους από άλλες χώρες. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι τραγικό το ζήτημα, το οποίο πρέπει να μας κινητοποιήσει, να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτή τη νέα πρόκληση, που θα είναι καταστροφικό αν χαθεί και η πόλη της Αμοχώστου με αυτόν τον τρόπο. Πρόσθεσε και τον Υπουργό Εξωτερικών, κατά πόσον μπορούν εκκλησιαστικοί παράγοντες, Μητροπολίτες, Αρχιεπίσκοπος κλπ. Να συνδράμουν, αν θέλετε, στο πολιτικό μας πρόβλημα. Ο ίδιος, η αλήθεια μου, είπε να μείνουν μακριά ο καθένας στα του οίκου του, αλλά σε κάθε περίπτωση, πανιερότατε, θυμάστε που σας είχα φιλοξενήσει μετά από εκείνη την άσκηση, αν θέλετε, ιερωμένος στο πεδίο βολής. Είπατε κάποια πράγματα που προκάλεσαν και την αντίδραση του κυρίου Τατάρ, αν θυμάστε. Ισχύει αυτό που έχω πληροφορηθεί, ότι μετά από αυτά σας απαγορεύουν σε περιπτώσεις να λειτουργήσετε εκκλησίες στα κατεχόμενα, δηλαδή έγιναν πιο απαγορευτικοί? Αν θέλουμε να λειτουργήσουμε εμείς μια κατεχόμενη εκκλησία, δεν δέχονται, καταρχήν είμαι persona non grata για τους Τουρκοκύπριους. Αν θέλουν να λειτουργήσουν μια εκκλησία, τότε θα αποδεχόντουσαν αν πήγαινε ένας ιερέας από άλλη Μητρόπολη και όχι από τη δική μας. Δηλαδή είναι τέτοια η κατάσταση που πλέον είναι καθαρή καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδιαίτερα αυτό που είπα. Εάν το να πάμε να λειτουργούμε στις κατεχόμενες εκκλησίες δεν χρησιμοποιηθεί ως μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης, που είναι το πιο εύκολο, τότε ποιο άλλο μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης μπορεί να λειτουργήσει, εάν έχουν τέτοια τοποθέτηση
στο συγκεκριμένο ζήτημα, το οποίο δημιουργεί πολλές αμφιβολίες για τις προθέσεις. Ναι. Τώρα, Πανιερώτατε, επειδή φαντάζομαι είστε και εσείς στο κλίμα των ημερών, του προεκλογικού αγώνα όλων των υποψηφίων, είπαμε υπάρχουν και φαβοροί, υπάρχουν και outsider. Σε κάθε περίπτωση δεν κρίνεται τίποτα με την εκλογή του τριπρόσωπου. Μετά ξεκινά ένας δεύτερος αγώνας. Εσείς πού είστε σε όλο αυτό, Πανιερώτατε? Τώρα είδαμε χθες δηλώσεις του Μητροπολίτα Μασού στο Plus TV για σύψη, διαφθορά. Απαντά ο Μητροπολίτης, Πάφου κλπ. Εσείς σε όλο αυτό που. Τι έχετε να πείτε, τι γίνεται μέσα στην Εκκλησία μας? Εγώ θα καλούσα τον Μητροπολίτη Ταμασού, νομίζω ότι το έχει κάνει, αλλά έχω ήδη από χθες πει ότι πρέπει να κάνει διορθωτική δήλωση, διότι αυτό το οποίο είπε... Είπε για την πνευματικότητα μετά το διόρθωσε, ότι είχε να κάνει με... Ναι, αλλά είναι ανυπόστατο αυτό που είπε για διαφθορά και σύψη. Κοιτάξτε να δείτε, όταν αν έρθετε εσείς στη Μητρόπολη και θέλετε να πείτε, εγώ δίνω στο ταμείο προνοίες της Μητροπόλεως που είναι για βοήθεια προς τους ανθρώπους. Ακόμα και το ένα ευρώ καταγράφεται και θα πάρετε και απόδειξη, αν θέλετε ακόμα και απόδειξη έκπτωσης από τη φορολογία, γιατί αυτό είναι μια εισφορά. Αυτά δίδονται και είναι όλα ελεγχόμενα. Δεν παίρνουμε οτιδήποτε και να το βάλουμε στην τσέπη μας. Αυτό για μας είναι αδιανόητο. Εσείς τώρα μιλάτε για τη δική σας Μητρόπολη. Ναι, αλλά το ίδιο συμβαίνει και στις άλλες Μητροπόλεις. Ναι. Δεν υπάρχει... Και στην Αρχιεπισκοπή. Πανιερώτατε, το λέω αυτό τώρα διότι διεκδικείτε τον Αρχιεπισκοπικό θρόνο, ο οποίος έρχεται με πολλά πράγματα μαζί, των επιχειρήσεων περιλαμβανομένων. Γνωρίζετε τι γίνεται, τι θα κληθείτε να διαχειριστείτε ενδεχομένως. Και επιταγές τύπου Τζολό, ας πούμε. Φαντάζομαι τις θυμάστε και αυτές. Εντάξει, το θυμάμαι, αλλά δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά για το τι συμβαίνει, γιατί δεν γνωρίζω μέσα στην Αρχιεπισκοπή. Αλλά θα είναι κάτι που θα θέλατε να ελέγξετε σε περίπτωση εκλογής σας, τι συμβαίνει απολύτως, από την πρώτη μέρα. Ναι. Αυτό δεν θα το ελέγξω, γιατί... δεν θέλω να μαυρώνεται η εικόνα της Εκκλησίας στην κοινωνία. Και... Διότι αυτό, Πανιερώτατε, διακόπτω, αλλά αυτό είναι τώρα το που συζητείτε. Για το τι γίνεται μες στην Εκκλησία. Τι γίνεται τώρα και με την προεκλογική. Λεφτά πάνε και έρχονται. Αυτό είναι που συζητείτε. Πώς μπορεί να αποδείξει η Εκκλησία ακριβώς. Όπως για παράδειγμα η ελεκτική υπηρεσία ελέγχει τώρα τον τρόπο που ελέγχει σε κάθε περίπτωση ότι της επιτρέπεται από τον νόμο τις προεκλογικές για την εκλογική διαδικασία τώρα για τις προεδρικές. Με εσάς τι γίνεται? Βλέπω πολλά πράγματα. Σε εμάς είναι με δικά μας χρήματα ή αν υπάρχει κάποιος φίλος που θα μας δώσει ένα μικρό ποσό. Ναι. Εγώ σας λέω ότι πήρα 5-10 χιλιάδες. Δεν είχαμε τους μεγάλους χρηματοδότες. Από άλλες χώρες, και Ρώσοι, ας πούμε. Και λέω τώρα, δεν ξέρω, αλλά... Εντάξει. Δεν θέλω να κατηγορήσω κανένα. Δεν θέλω να πω οτιδήποτε που δεν μπορώ να το ξέρω με απόλυτη ακρίβεια. Αλλά σας λέγω ότι εμείς είναι από δικά μας χρήματα. Αν έχουμε εξοικονομήσει κάποια χρήματα... που δεν τα έχουμε δώσει για φιλανθρωπία. Αυτά είναι που χρησιμοποιούμε και μόνο με κάποιες μικρές δωρεές φίλων. Ναι. Λοιπόν, τώρα Πανιερώτατε, πάμε στην πρώτη μάχη για μια θέση στο τριπρόσωπο. Έτσι, είναι δύσκολος ο προεκλογικός, ειδικά και για εσάς που είναι διάσπαρτες, αν θέλετε, οι περιοχές της Μητροπόλεως και λοιπά. Πού θα εστιάσετε τις επόμενες μέρες που έχουν απομείνει? Θα κάνετε κάποιες προεκλογικές... Να σας πω, επειδή η Μητρόπολη Αμοχώστου ή γενικότερα η επαρχία Αμοχώστου, ένεκα της των προσφύγων, είναι σε όλη την Κύπρο. Να. Και μάλιστα είναι η τρίτη περιφέρεια εκλογική, η τρίτη μεγαλύτερη περιφέρεια εκλογική και από απόψεως πολιτικής εννοώ. Πιστεύω ότι ο λαός της Αμοχώστου, γενικότερα πόλεως και επαρχίας Αμοχώστου, έχουν επιθυμία να αναδείξουν τον Μητροπολίτη της Αμοχώστου στον Αρχιεπισκοπικό Θόκο. Το βλέπετε, τρέχετε και εσείς δημοσκοπήσεις ή είναι αυτές που βλέπετε από τα τηλεοπτικούς σταθμούς? Τα βλέπουμε όλα αυτά που δημοσιεύονται.
Αλλά έχουμε και εκτιμήσεις εμείς που μας δείχνουν σε πολύ καλύτερη θέση από ό,τι φαίνεται στις δημοσιευμένες δημοσκοπήσεις. Και πάνε, αν ρωτούσε κάποιος τώρα, γιατί να ψηφίσω τον Κωνσταντίας και αμοχός του Βασίλειου και όχι κάποιον άλλον από τους πέντε θυποψηφίους σας. Χωρίς να μηδενίζω το δεν έργο των... Δεν μηδενίζετε, ναι, για σας θα μιλήσετε. Ναι, αυτό θέλω να πω, ότι δεν, να μηδενίζω τον οποιοδήποτε αδελφό αρχιερέα. Όλοι κάνουν το ποιμαντικό τους έργο, αλλά εγώ τουλάχιστον έχω μια 60χρονη πορεία μέσα στην Εκκλησία και το έργο έτυχε στη ζωή μου να οργανώσω δύο Μητροπόλεις. Μία στην Ελβετία, όταν δημιουργήθηκε η Μητρόπολη Ελβετίας το 1982 και διακονούσα στην Ελβετία τότε, λόγω των σπουδών μου, οργάνωσα όλη την Μητρόπολη της Ελβετίας, την Ορθόδοξη, με όλες τις ενορίες της επικράτειας. Μετά μου έτυχε η Μητρόπολη Κωνσταντίας και Αμοχός του, η οποία ήταν από τις νέες Μητροπόλεις που ιδρύθηκαν. Mm-hmm. Επομένως, όλο αυτό μου προσφέρει μια εμπειρία της διοικήσεως της Εκκλησίας, και βεβαίως το ποιμαντικό έργο που κάνουμε στη Μητρόπολη μας, το πολιτιστικό, θέλω να το τονίσω αυτό γιατί έχει σημασία, η Εκκλησία είναι ένας από τους μεγαλύτερους φορείς πολιτισμού στην Κύπρο και μάλιστα εμένα τουλάχιστον μου κακοφαίνεται όταν δεν δίνουμε την αναγκαία σημασία στον πολιτισμό και γι' αυτό άρχισα να κάνω εκθέσεις βιβλίου. Κάνουμε την Μονή της Αγίας Νάπας να την αναδείξουμε και να ανοίξουμε προς τον πολιτισμό, προς τους επισκέπτες της επαρχίας μας και άλλα πολλά πολιτιστικά. Βεβαίως τα θέματα με τους νέους, η παιδεία, όλα αυτά είναι μέσα στην ατζέντα μας. Ναι. Και το πρώτο πράγμα, αν θέλετε, που θα σε περίπτωση εκλογής σας, ποιο θα είναι, έχετε μια εικόνα για τον, και για την Αρχιεπισκοπή πλέον, τι θα αλλάζατε από την πρώτη κιόλας μέρα, ίσως τον καταστατικό χάρτη, δεν ξέρω, τι θα αλλάζατε. Τον καταστατικό χάρτη πρέπει να συμφωνηθεί από την Σύνοδο για αλλαγή του καταστατικού χάρτη, πιθανόν κάποιες ρυθμίσεις μπορεί να γίνουν, γιατί ο καταστατικός χάρτης έχει μελετηθεί πάρα πολύ και μάλιστα ήμουν μεταξύ των συντακτών του καταστατικού χάρτη του ισχύοντος. Από την εμπειρία, αν κάποια πράγματα χρήζουν αλλαγής, θα γίνουν. Αλλά εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να λειτουργήσει το συνοδικό σύστημα όπως πρέπει να λειτουργεί, ούτως ώστε να έχει τη σωστή απήχηση και προς την κοινωνία μας. Αλλά σας λέω ότι για όλα τα θέματα τα οποία αντιμετωπίζει η Εκκλησία υπάρχουν επιτροπές της Συνόδου, οι οποίες μπορεί να λειτουργήσουν και με τεχνοκράτες. Ναι, λόγω χάρη, πανιερότατε διακόπτω, ας πούμε, για τις θέσεις της Εκκλησίας στις διάφορες επιτροπές της Βουλής, που είχαν να κάνουν, αν θέλετε, και με το Σύμφωνο Συμβίωσης και με τις εκτρώσεις προσφάτως για το νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου. Από ποιον συντάσσεται η θέση της Εκκλησίας? Μέχρι τώρα ήταν από τον αείμνηστο Αρχιεπίσκοπο. Ναι. Αλλά αυτό πρέπει να γίνεται με συνοδική διαδικασία, ούτως ώστε να έχουμε, όπως είπα, και τεχνοκράτες ακόμα, οι οποίοι θα εργαστούν με την αντίστοιχη επιτροπή της Συνόδου, της βιοειθικής ή των οποιοδήποτε άλλων ζητημάτων. Που είναι ο Πάφου Γιώργιος τώρα σε αυτά τα ζητήματα. Τώρα ναι. Ούτως ώστε η θέση της Εκκλησίας να είναι και αποδεκτή από τη Σύνοδο, αλλά και να έχει... Ναι. Αλλά εσείς έχετε γνώση τώρα, για παράδειγμα προχθές ήταν και μετά τον θάνατο του Αρχιεπισκόπου, η θέση της Εκκλησίας για αυτό το ζήτημα της νομικής αναγνώρισης ταυτότητας φύλου. Το γνωρίσαμε δημοσιογραφικά, επειδή δεν λειτουργεί τώρα η Σύνοδος για τέτοια ζητήματα. Αυτή την περίοδο η Σύνοδος... Ωραία, το θέλετε για να δούμε πώς θα λειτουργήσει, πανιερότατε, και κλείνοντας, επειδή ένα είναι να εξασφαλίσετε μια θέση στο τριπρόσωπο. Ήδη κάποιοι από αυτούς που μέλη της Ιεράς Συνόδου που δεν διεκδικούν έχουν εκφράσει στήριξη, για παράδειγμα ο Μητροπολίτης Τιμηθούντος προς τον Πάφου Γεώργιο, ο Κίκου προς τον Ταμασού, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει άποψη, αλλά σε κάθε περίπτωση έχετε κάποιον. Ακόμα και αν εξασφαλίσετε μια θέση να σας στηρίξει, διότι η μεγάλη μάχη, αν θέλετε, είναι εντός της Ιεράς Συνόδου. Είναι εντός της Ιεράς Συνόδου και έχω πει ότι η ψήφος των συνοδικών είναι κινούμενη άμος αναλόγως ποιος θα είναι στο τριπρόσωπο. Ποιοι θα είναι στο τριπρόσωπο.
αν είναι ο Πάφου, αν είναι ο Κωνσταντίας, αν είναι ο ναι. Ταμασού, ο Λεμεσού θεωρείται δεδομένο, αλλά από ναι. εκεί και πέρα οι δύο άλλες θέσεις είναι διεκδικούμενες από τρεις άλλους και επομένως εκεί θα κριθεί. Άρα εσείς ορίζετε ότι μπορεί και να είστε ο επόμενος αρχιεπίσκοπος αν εξασφαλίσετε θέση στο αντιπρόσωπο αναλογώς ποιοι θα είναι οι άλλοι δύο, γιατί θα προκύψουν τέτοιες συμμαχίες. Για παράδειγμα, ο επίσκοπος Καρπασίας θεωρείται ότι μετά από όσα έγιναν, αν θυμάστε, ήρθε εδώ και μας είπε ότι δεν έγινε καμιά συζήτηση μεταξύ σας, την επόμενη είχα εσάς και μου είπατε ότι και βεβαίως σας προσέγγισε για να αποσυρθείτε κλπ. Αυτού την ψήφο θεωρείτε ότι θα την έχετε? Έχω στείλει μήνυμα στον επίσκοπο Καρπασίας λέγοντας το ότι ό,τι έγινε το αφήνουμε έξω από την όλη σχέση που έχουμε, την καλή σχέση, ναι. γιατί και θεολογικά συνεργαζόμαστε με τον επίσκοπο Καρπασίας. Επομένως δεν υπάρχει κάτι σκιά στις σχέσεις μεταξύ μας. Από εκεί και πέρα ο καθένας βεβαίως... Απάντησε στο μήνυμά σας? Ναι, βεβαίως απάντησε, ναι. και μάλιστα είπαμε ότι κάποια στιγμή μπορεί και να συναντηθούμε, ναι. για να δούμε τα περαιτέρω πώς διαμορφώνουμε την, ναι. πορεία μέσα στην Εκκλησία. Σε αυτή τη σύντομη πορεία, πανιερώτατε της προεκλογικής, διαπιστώνετε ότι είναι όμοια με μια πολιτική προεκλογική, δηλαδή υπάρχουν μαχαιρώματα, υπάρχουν απειλές, αν θέλετε, υπάρχουν έτσι σκοτεινά στοιχεία σε καθένα από εσάς που μπορεί κάποιος να ανασύρει απλά για να σας πλήξει? Είναι τα απλά πράγματα τα οποία εμφανίζονται. Για παράδειγμα, παίρνω εγώ τηλέφωνο εσάς και λέω, είναι από το επιτελείο του Μητροπολίτη Κωνσταντίας και μου λέτε, γιατί με παίρνετε με ένα τηλέφωνο, εγώ είμαι τοποθετημένος αλλού. Ναι. Πολύ καλά, εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Mm-hmm. Δηλαδή τέτοια μικρά ζητήματα τα οποία δεν δημιουργούν ευρύτερα προβλήματα. Αλλά βεβαιώνω όμως ότι οι περισσότεροι άνθρωποι ανταποκρίνονται με ενθουσιασμό όταν ακούσουν ότι είναι για τον Μητροπολίτη Κωνσταντίας και αμοχώς του, που έχουν την επαφή. Εμείς να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία, πανιερώτατε, κάθε καλό, καλή συνέχεια στο έργο σας.